Η οργάνωση που ξεκίνησε ως παρακλάδι της Αλ-Κάιντα και θέργευσε μέσα στις φλόγες του Συριακού Εμφυλίου οραματιζόταν τη δημιουργία ενός χαλιφάτου με καθολική εφαρμογή του Ισλαμικού νόμου. Με την έναρξη του Ραμαζανιού, οι ηγέτες της ανακήρυξαν ένα χαλιφάτο που εκτείνεται από το κεντρικό Ιράκ μέχρι το Χαλέπι στη Συρία, δηλαδή στις περιοχές που ελέγχει η οργάνωση Ισλαμικό Κράτος του Ιράκ και του Λεβάντε. وتنصيب خليفة للمسلمين ومبايعة الشيخ المجاهد. Η οργάνωση ανακήρυξε τον ηγέτη της Αμπού Μπάκρ Χαλίφη, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι είναι απόγονος του προφήτη Μωάμεθ, και κάλεσε τους απαταχού μουσουλμάνους να πυκνώσουν τις γραμμές της με προπαγανδιστικά βίντεο όπως αυτό. Κυβερνητικοί στρατιώτες ανακρίνονται μέσα σε μια φυλακή που ανατινάζεται στη συνέχεια με κρυπτικά. Την ίδια ώρα, οι κυβερνητικές δυνάμεις προσπαθούν να επανακαταλάβουν το Τικρίτ, τη γενέτειρα του Σαντάμ Χουσέιν, όπου οι τζιχαντιστές βρήκαν πρόθυμους συμμάχους, άλλους Σουνίτες και οπαδούς του παλαιού καθεστώτος. Μέσα σε αυτό το κλίμα, το Ισραήλ ζήτησε να αναγνωριστεί ανεξάρτητο Κουρδιστάν και εξέφρασε ανησυχία για διείσδυση των τζιχαντιστών στην Ιορδανία.